Καλησπέρα και πάλι με ο Κίθο. Πάμε να παίξουμε την δοκιμασία την οποία αποτύχαμε δύο φορές την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς και στις δύο ήττες και έπαιξα άσχημα. Ναι, οκ. Okay. Και εγώ έπαιξα άσχημα, αλλά και δεν ήμουν ιδιαίτερα τυχερός. Δεν γίνεται με ένα game kit και με ένα mom's eye, ναι, να κερδίσουμε τόσο εύκολα από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι επιπλέον. Και παίρνοντας εννοείται και ένα happy tears down, το οποίο παρόλο το ότι ήταν ένα happy, μπόρεσε και μας επηρέασε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεχθήκαμε ήδη ζημιά στον πρώτον Excel όροφο, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τις δυνατότητες να εμφανίσουμε Devil Room. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάμε απλά να κερδίσουμε τα boss και θα παλέψουμε για Devil Room στις επόμενες, μάλλον στους επόμενους ορόφους, γιατί θα είναι πλέον και διπλά τα δωμάτια. Λοιπόν, η κάρτα είναι 2 of clubs. Θα πρέπει να πάρουμε μία τρίτη βόμβα. Λοιπόν, δεν πάω να παίξω τα boss, δεν θα κάνω το λα... ή μάλλον όχι. Ας πάω να τα παίξω, τέλος πάντων. Πρώτον ορόφος boss είναι, οπότε δεν θα είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Champion μορφή αντιμετωπίζουμε τώρα, που σημαίνει ότι έχει λίγη παραπάνω υγεία. Όπως και να έχει, τον έχουμε, δεν είναι ότι δεν τον έχουμε. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Εκεί. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να κολλήσει εκεί πέρα και απλά καθόμαστε και του κάνουμε damage. Τόσο απλά. Την μπλε καρδιά δεν έπρεπε να την πάρουμε. Κακώς την πήρα. Τέλος πάντων, ο Wooden Spoon με Duke of Lies αυξάνουμε την ταχύτητά μας. Θα τη χρησιμοποιήσω και τη δεύτερη βόμβα. Ούτως ή άλλως έχουμε 2 of clubs, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε στις δύο βόμβες στις οποίες ήμασταν. Και κατά ένα παράξενο τρόπο ανοίξαμε και Devil Room, χάνοντας ήδη μισή κόκκινη καρδιά. Πάρα πολύ καλό. Και έχουμε και λέμε, εννοείται πως θα πάρω τον Bloodlust. Σε κάθε δωμάτιο αποτελεί damage upgrade, αναλόγως με τους πόσους αντιπάλους αντιμετωπίζουμε και ούτω καθεξής. Αυτοί οι αντίπαλοι θέλουν 3 χτυπήματα. Να δούμε αν με τον Bloodlust θέλουν λιγότερα. Όχι, και αυτός 3 θέλει. Για να δούμε ο άλλος, 1, 2, και αυτός 3 θέλει. Οπότε πάμε, βάλουμε μία βόμβα εδώ, ίσως κερδίσουμε και το Champion. Και όντως το κερδίσαμε. Τι θέλουμε τώρα? Τώρα θέλουμε κλειδιά, 100% κλειδιά. Διότι με αυτά θα πρέπει να ανοίξουμε τα item room. Άσχετα που μέχρι στιγμής έχουμε βρει μια χαρά αντικείμενα. Happy. Φοβάμαι να το πάρω, μήπως είναι tears down. Αλλά θα το πάρω, δεν γίνεται να το αφήσω. Friends till the end. Τουλάχιστον ξέρουμε ένα είδος από αυτά τα χάπια, τα οποία δεν μας κάνουν κακό. Ωραία, άλλη μια βόμβα. Λογικά εδώ πέρα υπάρχει το secret room. Και spider bite. Από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι μας δίνει, αφήσαμε ένα νομίζω, μας δίνει κάνα δύο αντικείμενα τα οποία δεν θα μας κάνει να χάσουμε τόσο μα τόσο εύκολα όσο τις προηγούμενες φορές. Λοιπόν, spider bite τους προκαλεί slow. Να μην χάσουμε την μπλε καρδιά, ωραία. Δεν θα την πάρω, θα την πάρω φεύγοντας από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, έχουμε και Kerstrom. Θα το αφήσω για το τέλος. Τέρμα τέλος. Κλειδιά δεν βλέπω να εμφανίζονται και αρχίζω και φοβάμαι μήπως δεν ανοίξουμε κάποιο item room, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Λοιπόν, μία βόμβα
Όπου και να τη βάλουμε, δεν παίζει ρόλο, θα τη βάλω εδώ. Μυστικό δωμάτιο το δεύτερο δεν βρίσκεται εδώ πέρα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πρώτο μυστικό δωμάτιο. Το καλό πιο είναι ότι έχουμε αυτές τις μπλε πέτρες, οποίες δεν είχαμε βρει στα προηγούμενα επεισόδια καθόλου. Οι οποίες μπορεί να δώσουν και κανένα κλειδί. Δεν δίνουνε. Δεν πειράζει. Ένα arcade αν βρίσκαμε, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα για να βρω κάποια κλειδιά. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουν μείνει παραπάνω από 1-2 δωμάτια συν το item room. Και φοβάμαι πολύ πως δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το λιγότερο ένα item room, σίγουρα δεν θα το ανοίξουμε. Παρ' όλα αυτά, με Bloodlust και Spider Bite, το πρώτο ζευγάρι ορόφων έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα τι θέλουμε, θα θέλαμε σίγουρα υγεία. Λοιπόν, πάμε Kerstrum. Όχι, δεν είναι τέτοια πέτρα. Πάμε Kerstrum. Μήπως και εμφανιστούν εκεί πέρα κάποια άλλα αντικείμενα και μας βοηθήσουν λίγο παραπάνω. Έχουμε δύο μπλε καρδιές, τις οποίες θα πάρουμε μετά το Kerstrum. Λοιπόν, έχουμε και λέμε δύο χάπια. Ξέρουμε κάποια από τα δύο, δεν το ξέρουμε. Bad trip. Το παίρνω και βγαίνω. Tear zap. Πάρα πολύ ωραία. Κοντέψαμε να χάσουμε εκεί μέσα. Γι' αυτό δεν πήρα το δεύτερο χάπι. Μήπως ήταν κάτι αντίστοιχο, κάτι δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ευτυχώς έχουμε τις δύο μπλε καρδιές και έτσι πηγαίνουμε στο επόμενο ζευγάρι ορόφων. Δεν αυξήσαμε τη ζημιά μας στο base damage, θα την αυξάνουμε σιγά σιγά σε κάθε δωμάτιο. Έχουμε το spider bite που κάνει το slow speed και είμαστε μείον μία κόκκινη καρδιά. Λοιπόν, catacombs. Catacombs είναι τα δύσκολα του τρίτου και του τέταρτου ορόφου. Το οποίο τι σημαίνει, ότι θα μας δυσκολέψουν σίγουρα. Αυτό που θέλουμε είναι να τους κάνουμε slow και εννοείται να τους κερδίσουμε μετά σιγά σιγά. Εφόσον αυξάνεται και το damage μας, μπορούμε και όσο περνάει ο χρόνος να τους κερδίζουμε πιο εύκολα. Εδώ έχουμε δύσκολο δωμάτιο. Πρέπει να προσέχουμε και τις κόκκινες φωτιές, μη μας ρίξουνε. Ναι. Κάποια βολή, λοιπόν. Τι θέλω τώρα, να πάω απευθείας στα bosses, αυτό θέλω. Έτσι ώστε να μην χάσω την μπλε καρδιά που έχω ήδη τώρα. Αντίπαλοι τους οποίους, εάν δεν κινηθείς, δεν μπορούν να σε χτυπήσουν, εάν δεν πέσουν πάνω σου. Έτσι. Έλα εδώ. Slow, slow, ωραία. Τζόκερ, νομίζω πως θα το χρησιμοποιήσω από τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε το Mark. Αυξάνει τη ζημιά μας, αυξάνει και τα tiers, μας δίνει και μία μπλε καρδιά. Και τώρα τι θέλουμε? Απλά να μην χάσουμε, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Να μην δεχθούμε μεγάλη ζημιά. Αυτές οι μύγες είναι ο χειρότερος μου αντίπαλος και ο χειρότερος εφιάλτης κιόλας. Το καλό είναι ότι με αυτές τις μύγες αυξήσαμε τη ζημιά μας. Πάμε να το κερδίσουμε και αυτόν. Πάμε να κερδίσουμε την μύγα, η οποία αποτελεί ενοχλητική πλέον. Λοιπόν, τι είπαμε, δεν θέλουμε ζημιά. Το βασικότερο αυτό είναι να δεχτούμε ζημιά. Το καλό είναι ότι έχουμε αυξήσει τον damage μας, οπότε κερδίζουμε λίγο πιο εύκολα τους αντιπάλους από ό,τι πριν. Έχουμε και κλειδί για item room. Το slow effect είναι ίσως το πιο χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Έλα, κατεβείτε, άντε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, άλλη μία μπλε καρδιά. Αυτούς από μακριά. Λοιπόν, έχουμε ήδη τα δύο κλειδιά για τα item room.
Το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα πάμε σίγουρα και στα δύο item room. Εάν μπορέσουμε και φτάσουμε, μπορούμε λογικά και στο μαγαζί να πάμε. Λοιπόν, τρία κλειδιά, μπορούμε να πάμε και στο μαγαζί. Εάν μας αφήσουν οι αντίπαλοι αυτοί. Πρέπει σιγά σιγά να κερδίζω κάποιον. Να ανέβει και το damage. Ωραία. Και τώρα η δουλειά μας είναι πολύ πιο εύκολη. Για να πω την αλήθεια, όσο να είναι, με αγχώνει το ότι έχω μόνο μπλε καρδιές. Και το ότι είμαστε στις Catacombs 2, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί αντίπολοι που μας κάνουν μία κόκκινη καρδιά ζημιά. Όπως η συγκεκριμένη, η προηγούμενη. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να μας έρθει, έτσι. Αναπόφευκτη ζημιά, λοιπόν, item room. Speedball. Speed και shot speed. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πάω στα boss. Πρώτος είναι ο Pit. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να το κάνω slow. Ωραία, αυτό με ενδιαφέρει να το κάνω slow. Να μην μπορεί να πηδάει. Αυτό ακριβώς. Να μην μπορεί να με φτάνει κιόλας. Οκ. Ωραία. Πάμε πολύ καλά. Οπ. Από μακριά και αγαπημένοι που λένε. Σε λίγο θα βγάλει και το δεύτερο μάτι. Είπαμε το slow effect μας ενδιαφέρει. Πάρα πολύ καλά πάμε. Κάπου εδώ πρέπει να τον κερδίσουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε Little Chub. Little Chubby. Magic Ball. Θα το πάρω. Η κάρτα ίσως θα μας φανεί χρήσιμη. Judgment. Θα δούμε. Και Husk. Λοιπόν, το φίλο μας το Husk. Θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα όλα αυτά που μας ρίχνει για να κλείσουμε τη ζημιά μας. Και μετά απλά θα είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Νομίζω ήδη φαίνεται εδώ ότι... Εντάξει, τον έχουμε κερδίσει. Αρκεί να τον πετύχουμε κάνα δύο φορές. Πολύ άσχημη ζημιά αυτή που δέχτηκα. Λοιπόν, κάτω Ninetales, δεν θέλω να γίνουν πιο γρήγορα τα δάκρυα που ρίχνω. Οπότε δεν θα το πάρω. Λοιπόν, το Judgment που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εάν μπαίναμε στο Devil Room, βασικά εάν το παίρναμε πριν. Βασικά όμως είτε το ένα είτε το άλλο θα μπορούσαμε να πάρουμε μαζί μας, οπότε άκυρο. Ωραία. Μπλε καρδιές είναι αυτές που θα μας σώσουν και οι 9 ζωές φυσικά, αν μπορούσαμε και τις παίρναμε. Ωραία. Το νόμισμα το θέλουμε. Για τον Judgment φυσικά. Λοιπόν, το μαγαζί θα το ανοίξουμε. Να δούμε τι υπάρχει μέσα και ελπίζουμε να μην είναι greed. Λοιπόν. Θα πάρω σίγουρα την μπλε καρδιά. Με κάνει να νιώθω πολύ πιο ασφαλή σίγουρα. Να δούμε πως υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Νομίσματα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε και το κόμπας, διότι με αυτό, στην επόμενη ώρα θα μπορέσω να πάω απευθείας στον boss, διότι δεν ξέρω εάν θα μπορέσω να τερματίσω όλο τον όροφο. Και άλλη μία μπλε καρδιά, μια χαρά είμαστε. Το κόμπας το αγοράσαμε ή το αφήσαμε έτσι? Νομίζω το αφήσαμε έτσι. Ωραία τα μάζεψα, αλλά... Λοιπόν, και κόμπας. Γι' αυτό έγινε όλη η δουλειά. Έχουμε και curse room. Έχουμε και item room. Έχουμε και mini boss. Για το mini boss δεν είμαι σίγουρος. Να, εδώ πέρα κάνουμε κύκλους, δεν πειράζει. Για το mini boss δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να πάω. Τι μπορεί να μας δώσει ένα mini boss? Λεφτά, μπλε καρδιές. Αν μας δώσει μπλε καρδιές, καλά θα είναι.
Τέλος πάντων, πάμε προς item room σίγουρα. Ωραία, έχουμε αυξήσει το damage μας. Με το πρώτο kill γίνονται κόκκινα τα δάκρυά μας. Πράγμα πολύ καλό. Άλλη μια βόμβα. Πάμε για το item room. Πάλι με αυτούς εκνευριστικούς αντίπαλους. Όπου πρέπει να κερδίσω κάποιον. Ωραία. Ευτυχώς έχουμε και την ταχύτητα που μας βοηθάει πάρα πολύ για την αποφυγή των αντιπάλων. Λοιπόν, Harley Quinn Baby. Επιπλέον damage είναι, δεν είναι κακό. Ωραία, έχουμε πλέον damage, μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε αρκετά ικανοποιητική ζημιά. Το θέμα ποιο είναι, θέλω να μπω στο guest room ή δεν θέλω. Λοιπόν, ξεκλειδώσαμε και το δεύτερο, βασικά δεν ξεκλειδώσαμε, ανοίξαμε το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, το οποίο περιέχει curved horn. Λοιπόν, δεν πάω guest room. Το συγκεκριμένο trinket είναι μέσα στα τρία καλύτερα κατά την άποψή μου. Γιατί αυξάνει το base damage μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυξήσαμε τη ζημιά μας κατά πολύ. Δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, αλλά κατά πολύ. Sloth, Wrath. Okay, κάνουμε καλή ζημιά. Πολύ πιο εύκολος από όσο φανταζόμουν. Πήραμε και ένα κλειδί. Ωραία, λοιπόν, τελειώσαμε και από αυτό το ζευγάρι ορόφων και μπορώ να πω πως είμαι πολύ θετικός όσον αφορά την κατάληξη αυτού του βίντεο. Δεν θα είναι λογικά παρόμοια με το προηγούμενο επεισοδίο, όπου παίξαμε δύο φορές, χάσαμε δύο φορές. Π.χ. για παράδειγμα το... Ναι, το ίδιο πράγμα λέω. Για παράδειγμα τώρα δεν έχουμε active αντικείμενο. Εάν είχαμε το Game Kit, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε προς τα κάτω, είμαι κάτω Nine Tails, δεν το παίρνω. Θα πάμε. Πάμε προς τα κάτω. Σίγουρα αυτό που θα κάνω είναι να κερδίσω αυτές τις μύγες. Ναι. Ναι, οκ, okay. Κάναμε πάρα πολύ κακή αρχή. Χτυπηθήκαμε ήδη πολλές φορές. Έχουμε και νεκρόπολης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και πάλι το δύσκολο ζευγάρι ορόφων. Ωραία, εντάξει, μια χαρά πάμε. Πάμε στο item room να δούμε τι υπάρχει. The virus. Όταν μας χτυπήσει πάνε, βασικά όταν έρχονται σε επαφή με εμάς, δηλητηριάζονται. Το boss είναι από εδώ, σκέφτομαι να πάω και στο άλλο item room. Δεν έχω να χάσω κάτι βάζοντάς τον. Θα βάλουμε εδώ μία βόμβα και άλλη μία εδώ. Να δούμε μήπως υπάρχει εδώ μυστικό δωμάτιο. Δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα. Ναι. Για να πω την αλήθεια, θέλω να φύγω από αυτό το δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς που κάνουμε καλή ζημιά. Λοιπόν, μπορεί να έλεγα ότι πάμε καλά, αλλά αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω να πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στο item room. Okay. Yeah. Τέλος πάντων, να μην αρχίζω και βρίζω. Λοιπόν, όπως έλεγα, πλέον αρχίζω και φοβάμαι και... Oh. Έχουμε λίγη ακόμα. Όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε άσχημα.
Για πάμε εδώ πέρα. Προσπαθώ να βρω. Κάποιους τρόπους να μπορέσω να κερδίσω πιθανότητες να ζήσω. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Το happy τι μπορεί να είναι? Ένα balls of steel θα με έσωζε. Για να δούμε. Lockdown. Οκ, εντάξει. Δεν τρέχει κάτι. Τέτοια δωμάτια μακάρι να βρίσκαμε όλη την ώρα. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Range δεν θέλω. Για να δούμε εδώ πέρα μήπως υπάρχει το μυστικό δωμάτιο. Μήπως βρούμε κάτι. Ένα ρολίβερ ας πούμε. Όχι. Δεν είναι πάνω, δεν είναι κάτω. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε προς τον boss και ό,τι γίνει. Λοιπόν, από τα συγκεκριμένα αντιπάλους μία φορά για να χτυπηθούμε, χάνουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν όντως χτυπηθούμε, χαιρετούμε για άλλη μια φορά αυτό το challenge. Πού πηγαίνει, θα πάει κάτω δεξιά? Ναι, έτσι γίνεται. Μπλε καρδιά δώσε, μπλε καρδιά. Εδώ πέρα νομίζω πως όντως θα χάσω. Και λοιπόν έχασε για άλλη μια φορά. Τι θα κάνω, θα το ξαναπαίξω. Στο ίδιο επεισόδιο πάμε να το ξαναπαίξουμε. Ίσως τώρα λίγο πιο προσεκτικά. Όταν μας βγάζει όμως τέτοιους αντιπάλους, δεν μπορούμε πιο προσεκτικά. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Έχει κρατήσει λίγο εκνευριστικό το να μην μπορώ να κερδίσω ένα challenge, το οποίο το μόνο που έχει είναι να σου δίνει extra large ρόφους. Δηλαδή, εντάξει, ποιο το θέμα με τους extra large ρόφους? Δηλαδή, τι παραπάνω έχουν αυτοί που δεν έχουν στο κανονικό παιχνίδι? Και το θέμα ποιο είναι, ότι σταθήκαμε τυχεροί στα αντικείμενα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Envy, δεν θα τον παίξω. Α, δεν μπορώ. Okay. Οπότε θα παίξω Envy. Απλά το θεωρώ από τα δύσκολα mini boss όταν ξεκινάς το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα αντικείμενο και από τη στιγμή που μετά χωρίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει ένα-ένα να τα πιάσουμε, μετά να πάρουμε το άλλο και το καθεξής. Και όχι τίποτα άλλο, πρέπει να προσέχουμε και για τα 2-3 πράγματα που υπάρχουν ώστε να μην δεχτούμε ζημιά. Λοιπόν, τελειώσαμε και από εδώ. Άλλο ένα χτύπημα, ωραία. Τελικά από ό,τι φαίνεται θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μια χαρά. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε σίγουρα να μας εμφανίσει την τεβλή μου. Θέλουμε σίγουρα κλειδιά και όχι ζωντανές βόμβες. Θα βάλω την άλλη βόμβα εδώ πέρα, διότι θεωρώ πως εδώ πέρα βρίσκεται το μυστικό δωμάτιο. Ξαναδώσε Spider Bite. Εμένα δεν με πειράξει καθόλου. Λοιπόν, λεφτά έχουμε. Μαγαζί δεν νομίζω να πάμε στον πρώτο εξελόρροφο, γιατί θέλουμε ήδη 2 κλειδιά και για το μαγαζί θα χρειαστούμε το τρίτο. Μια βόμβα τώρα. Να τη βόμβα. Λοιπόν, τι θέλουν? Μπλε καρδιά, κλειδιά σίγουρα. Απλά πήραμε την μπλε καρδιά και την βόμβα την οποία χρησιμοποιήσαμε. Και το μαγαζί πλέον είναι εφικτό, εφόσον το θέλουμε φυσικά. Ναι. Δεν πρέπει να δεχτώ άλλη ζημιά. Πάμε να κερδίσουμε την αράχνη και να κρατήσουμε αυτό που είναι σαν σκαθάρισα μεγάλη αράχνη. Όπως θέλετε, θέλετε πείτε το. Ωραία. Πάμε κάτω. Όπως είπαμε, θέλουμε κλειδιά. Για να δούμε, θα μπορέσουμε για τέταρτη συνεχόμενη φορά να κερδίσουμε, ή για τέταρτη συνεχόμενη φορά θα μας προειδεύει το παιχνίδι, διότι πριν μας έδωσε ελπίδες, τώρα δεν βλέπω κάτι. Πάμε να δούμε το πρώτο item room, ας έχει κάτι καλό. Εντάξει,
Μας κοροϊδεύει, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν μια βιβλιοθήκη εμφανιστεί, θα αλλάξει εντελώς το παιχνίδι μας. Ένα Book of Belial, Book of Revelations, ένα Book of Shadows είναι σίγουρα αντικείμενα τα οποία θα μας σώσουνε. Α, και να που είπα για βιβλιοθήκη, να που τη βρήκαμε τη βιβλιοθήκη. Θα δούμε ποιο είναι, δεν έχουμε κλειδιά. Τι κάνουμε, περιμένουμε να μας πεταχτεί κανένα κλειδί. Τώρα, αν μπορούσαμε να βρούμε 3 κλειδιά, θα τα έπαιρνε ευχαρίστως. 5 κλειδιά μάλλον. Για να δούμε. Μάτω το ένα κλειδί. Πού πάμε, θα πάω... λέω να πάω βιβλιοθήκη. Καλός ή κακός. Και Monster Manual, Telepathy for Dummies. Άχρηστο εντελώς. Μέχρι τα 15. Δώσε κάτι. Τώρα. Δεύτερο κλειδί, θα πάμε στο μαγαζί. Και με αυτό που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο, θα πάρουμε ένα κλειδί. Μία μπλε καρδιά, θα πάρουμε και την κάρτα. Wheel of Fortune, εντάξει. Πιο κοροϊδία. Και ένα χάπι. Τι μπορεί να είναι? Range up. Καθόλου άσχημα. Και από εκεί που λέγαμε ότι ίσως να μην ανοίγαμε κανένα από αυτά τα δωμάτια που χρειαζόντουσαν κλειδί, πλέον τα έχουμε ανοίξει. Έχουμε ανοίξει τα 3 στα 4 και πάμε να τα ανοίξουμε όλα. Όχι, δεν χρειάζεται να βάλουμε και βόμβα, υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Και επίσης τι άλλο, έχουμε ήδη μια μισή μπλε καρδιά. Σουμπλαγού, καλύτερο από το portable slot, παρόλα αυτά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα και το σουμπλαγού. Τουλάχιστον το χρησιμοποιήσουμε σε ένα boss να κάνουμε λίγη παραπάνω ζημιά. Με το συγκεκριμένο active αντικείμενο θα ήθελα ή τον Pin ή Larry Junior. Για να κάνουμε πιο γρήγορο damage, για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, ένα ακόμα κλειδί να με ερχόταν και πάλι δεν θα έλεγα όχι για το κίτρινο αυτό σεντούκι. Εδώ έχουμε ένα boss, εντάξει, της πλάκας. Παρ' όλα αυτά ανοίξαμε τόσα πολλά item room, συν τη βιβλιοθήκη, όπου, ναι, ok. Όπου δεν βρήκαμε κάτι αξιόλογο, έτσι. Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά, ένα σουμπταγού που έχουμε κρατήσει. Και αυτό. Λοιπόν, πάμε για τα bosses. Πρώτο είναι Deep of Flies. Θα το παίξουμε όπως ξέρουμε, με τις βόμβες. Και θα χρησιμοποιήσω και δεύτερη, ή όχι, μάλλον όχι. Θα ήθελα πολύ να είχα τον Bloodlust από το προηγούμενο run. Και πάνω που λες ότι πάω να του κάνω ένα ντου να χάσει, σου πετάει μια μύγα και σου κάνει ζημιά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι έχουμε μόνο μπλε καρδιές χάσει μέχρι στιγμής. Έχουμε, παίρνουμε και το stem cells, HP up και πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε πάρα πολύ καλή ζημιά. Και νομίζω πως θα μπορέσουμε να τον κερδίσουμε πιο εύκολα. Θα πάρουμε και το Cube of Meat που τόσο θέλω. Ένα Cube of Meat, είπαμε, πάντα είναι καλό να υπάρχει. Cube of Meat δεν άνοιξε Devil Room, οπότε αξίζει να πάω στο Cash Room. Θα πάω. Δεν μπορώ να μην πάω. Κακώς πήγα. Οπότε φεύγουμε όπως είμαστε. Και πάμε για, ελπίζω όχι, catacombs, caves. Εντάξει, καλύτερο, εννοείται πως είναι καλύτερο. Okay. Έχουμε range up, δεν έχουμε ανεβάσει καθόλου τη ζημιά μας. Τελικά οι εξελόροφοι ήταν πιο δύσκολα από όσο τους φανταζόμουν. Λοιπόν, εδώ, τη μία βόμβα που έχουμε θα την αξιοποιήσουμε σωστά, αρκεί να κερδίσουμε τους αντιπάλους.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ήθελα και τη βόμβα, οπότε βάζουμε εδώ μια βόμβα, να πάρουμε και τη βόμβα και μια μπλε καρδιά, πάρα πολύ καλά. Να κρατήσουμε τις πιθανότητες για το Devil Room. Okay. Oh. Πέντε χτυπήματα θέλουνε. Έτσι να πες, αν δεν έχεις πάρει κάποιο αντικείμενο για να κάνεις ζημιά. Ένα χτύπημα, δύο χτυπήματα. Και κάπου εδώ δεν μπορώ να το χτυπήσω. Ωραία. Χωρίς ζημιά κάνουμε υπερβολικά πολύ ώρα. Μ' αρχίζω, εκνευρίζομαι κι εγώ δηλαδή. Λοιπόν, αντίπαλοι, εκνευριστικοί. Μας κυνηγάνε, σκάνε, αφήνουν διάφορες βολές. Άλλο ένα νομίζω θέλει χτύπημα. Πάμε αριστερά. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα, θέλουμε κλειδιά. Αυτά που θέλαμε και την προηγούμενη φορά, κλειδιά. Για να βρούμε τα item room, για να μπούμε μέσα στα item room. Ίσως μια βιβλιοθήκη πάλι. Προτιμώ να μην κουνηθώ, να περνάω από μπροστά μου και να βαράω. Είναι πολύ εκνευριστικό που δεν έχω damage. Λοιπόν, μία κόκκινη καρδιά δεν μπορούμε να την πάρουμε. Ωραία. Άλλο ένα νόμισμα. Με τρία νόμισματα δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Μια χαρά, εδώ έχουμε φίστουλα, αλλά δεν είναι στην μεγάλη του μορφή. Είναι σε πιο χαλαρή κατάσταση. Happy, ας είναι Balls of Steel. Lockdown, ok, δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Εδώ έχουμε κάποιους γρήγορους αντίπαλους, όπου πρέπει σίγουρα να τους αποφύγουμε. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχουν μάθει και πηγαίνουν και γύρω γύρω. Τρία χτυπήματα, ωραία. Αυτόν από ό,τι μου φαίνεται δεν τον έχω χτυπήσει καθόλου. Η κάρτα είναι Temperance. Ναι, ok. Προτιμούσα κάποιο Devil, κάποιο Death, Empress, Strength ίσως. Κι άλλο Kesum, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δυνατότητα να μπούμε. Όπως και να έχει, πάρα πολύ άσχημο damage εδώ. Λοιπόν, θέλουμε να ανεβάσουμε tiers, θέλουμε να ανεβάσουμε damage. Αν ανεβάσουμε αυτά από υγεία, αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Λοιπόν, το temperance θα αφήνω εδώ, άσχημο σημείο, αλλά θα τα αφήσω. Λοιπόν, και βρήκαμε τα boss. Δεν θα πω στα boss. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, δεν έχω τη ζημιά για να πάω να παίξω τα bosses. Αν μας βγει π.χ. κάποιος pestilence, θα μας δυσκολέψει υπερβολικά πολύ. Οπότε το αφήνουμε προς το παρόν. Ένα κλειδί το οποίο θα ήθελα πολύ. Το αφήνουμε, πάμε να ψάξουμε τα item room, τα οποία προφανώς βρίσκονται στην μία μοναδική διαδρομή που έχουμε αφήσει. Εδώ υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Όχι. Οπότε θα είναι εδώ πέρα κάτω, στο κάτω δωμάτιο, ή αριστερά ή δεξιά. Αλλά με μία βόμβα δεν θα τη χρησιμοποιήσω, την τελευταία μου βόμβα, για να ψάξω το μυστικό δωμάτιο. Οκ. Θα με δυσκολέψει σίγουρα αυτό το δωμάτιο, και το θέμα είναι ότι έχω απομείνει με μόνο κόκκινες καρδιές. Οκ, ναι, αυτό δεν το ήθελα.
τελικά κερδίσαμε πρώτα το κόκκινο. Μπλε καρδιά. Όχι. Συνεχίζουμε. Ευτυχώς μπόρεσα και απέφυγα τη βολή. Πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, τη δεχτήκαμε τη ζημιά στην κόκκινη καρδιά μας, που σημαίνει ότι οι πιθανότητες για Devil Room έχουν μειωθεί κατά πολύ. Δεν με πειράζει, το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε κάτι καλό στα Item Room. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Να διαλύσουμε αυτό. Θα βοηθήσει σίγουρα και αυτό εδώ πέρα. Οπότε, ένα ακόμα κλειδί το βρήκαμε. Δεν θέλω να πάω ακόμα. Λοιπόν, το μυστικό δωμάτιο βρίσκεται εδώ. Έτσι. Όχι. Είμαστε σε ένα χαοτικό δωμάτιο, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, όσο ξεκινάμε και κερδίζουμε τους αντιπάλους, τόσο το καλύτερο για εμάς. Να υπάρχουν όλο και λιγότεροι. Ωραία. Τα καταφέραμε εν τέλει. Πάμε να δούμε το item που τι περιέχει. Ου. Chemical pill. Damage upgrade είναι. Στα μισά μας δάκρυα. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει καθόλου. Και μόνο που είναι damage upgrade, για μένα μετράει και άξιζε. Η κόκκινη καρδιά η οποία έχασα. Πάμε τώρα και στο δεύτερο item room, το οποίο προφανώς βρίσκεται εδώ πέρα. Άψογα. Περίμενα να το βρούμε το item room εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Happy, lockdown, δεν το θέλουμε. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν βρίσκαμε άλλο κλειδί και παίζαμε με την τράπεζα αίματος, θα μπορούσαμε να πηγαίναμε στο μαγαζί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό να ξοδέψουμε κόκκινες καρδιές για να πάμε εκεί. Λοιπόν, Odd Mushroom, Damage Upgrade, μας κατεβάζει λίγο την ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε και μία θέση για κόκκινη καρδιά. Πολύ καλά αντικείμενα έχουν πάρει μέχρι στιγμής από τα Item Room. Λοιπόν, θα πάμε και στο Chest Room. Έχουμε κόκκινες καρδιές να αναπληρώσουμε την χαμένη μία ολόκληρη κόκκινη καρδιά που θα χάσουμε στο Chest Room. Οπότε, επί της ουσίας δεν χάνουμε κάτι. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανότητες για τον Devil Room, θα τις αφήσω. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιον γύρω μέσα στο Chest Room. Mark, Pact, σίγουρα. Και πολλά άλλα αντικείμενα, μέχρι και Brimstone θα έπαιρνα. Λοιπόν, ο Mom's Knife εννοείται, θα το έπαιρνα. Και δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, δύο βόμβες. Okay. Πάμε να πάρουμε από εδώ πέρα κόκκινες καρδιές. Διότι την προηγούμενη φορά θεώρησα ότι με Spider Bite και Blood Lust μπορούμε να κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν κερδίσαμε. Είχαμε και Speed, το οποίο τώρα δεν έχω. Οπότε θα δείξει. Το Chemical Peel ελπίζω να κάνει τη δουλειά του. Για το καλό που του θέλω. Το Subdagoop θα το χρησιμοποιήσω σε ένα από τα δύο boss. Όσο να είναι, γι' αυτό επιπλέον damage θα κάνει, οπότε καλό είναι. Λοιπόν, πρώτο boss. Δύσκολο boss. Ομολογουμένος. Πρέπει να κερδίσω ένα από τους δύο bosses σίγουρα. Ωραία, τώρα μας μένει μόνο το άλογο, που είναι πιο δύσκολο, έχει πιο πολύ ζωή από το κεφάλι. Ίσως το άλογο έχει περισσότερο μυαλό από το κεφάλι του καβαλάρι του, μάλλον.
Γι' αυτό έχει περισσότερη υγεία. Λοιπόν, ένα αντικείμενο το οποίο μας κάνει και πετάμε. Είναι καλό για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει και μια βόμβα εκεί πέρα που μπορώ να πάω να πάρω και θα την πάρω. Το ότι πετάμε μας βοηθάει να επιζήσουμε, να γλιτώσουμε damage, να πάρουμε βόμβες και άλλα αναλώσιμα αντικείμενα και πιθανόν να τερματίσουμε το παιχνίδι αν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, να πάρουμε εδώ πέρα την μία βόμβα. Θα δούμε και εδώ πέρα δεξιά τι υπάρχει. Λεφτά. Μάλιστα, λίγο ακόμα λεφτά και θα μπορούσαμε να πηγαίναμε. Μήπως εδώ πέρα είναι το μυστικό δωμάτιο, ρε παιδιά? Όχι, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε? Πάμε να παίξουμε και το δεύτερο boss από Caves Excel. Ελπίζω να υπάρχουν πέτρες που να επηρεάζουν τον boss ώστε να μην επηρεάζουν εμένα. Τώρα μπορούμε και πετάμε, θα το εκμεταλλευτούμε. Έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητά μας με το ότι πετάμε. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Λοιπόν, Guardian. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα boss το οποίο παράγει μόνο μύγες και τέτοια πράγματα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι δεν θα μας χτυπάει. Παρ' όλα αυτά θα μας χτυπάνε οι μύγες και αυτά εδώ τα οποία θα βγάζει. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, μην το ματιάξουμε κιόλας. Το Chemical Peel με τη σειρά του κάνει και αυτό όσο damage μπορεί, φαντάζομαι. Έχω και μία βόμβα με την οποία μπορώ να ρίξω ανά πάσα στιγμή. Καλό είναι να απομακρύνω αυτές τις μύγες από εδώ πέρα. Μάλιστα, πολλές μύγες τώρα έβγαλε. Ωραία, πάμε καλά, πάμε πολύ καλά θα έλεγα. Το κακό με το... με την μάλλον Guardian είναι ότι έχει πολλή ζωή. Λοιπόν, και μία μπλε καρδιά την οποία εννοείται πως θα πάρουμε. Λοιπόν, Angel Room. Ξαφνιάστηκα. Λοιπόν, δύο μπλε καρδιές και Holy Grail. Το Holy Grail τι είναι? Μία κόκκινη καρδιά συν την ιδιότητα να πετάμε. Γι' αυτό για να δούμε εδώ. Ναι, θα κρατήσω αυτό εδώ γιατί έχω μεγαλύτερη ταχύτητα. Λοιπόν, ποτέ δεν περίμενα Angel Room, για να πω την αλήθεια. Γενικά δεν περίμενα να εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα δωμάτια. Prayer Card, μία λευκή καρδιά. Πήγαμε Angel Room πάλι. Δεν χάσαμε καθόλου ζωή. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά. Έχουμε βρει κανένα δύο αντικείμενα βασικά με τα Angel Room. Με το άλογο, το υδράμενο που έχουμε σαν active αντικείμενο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα μπούμε και στο Quest Room. Λοιπόν, και Miter, ένα άλλο φανταστικό αντικείμενο το οποίο θα μας ρίχνει μπλε καρδιές. Οπότε ελπίζω πως θα κερδίσουμε. Το θέμα είναι σιγά σιγά να τους κερδίζουμε. Ναι, οκ, okay. Αφήνουμε μία βόμβα εδώ. Έτσι, μπράβο. Δεν θα καθίσω άλλο να παίζω για να χάσω ζωή με αυτούς τους αντιπάλους. Άψογα και κλειδί για τα item room. Τέτοια δωμάτια ευχαρίστως να μου έρθουν όσα θέλουμε.
να μας ξανάρθουν με το καλό. Και τέτοια δωμάτια εννοείται. Έχουμε δύο κλειδιά, μπορούμε να πάμε item, μπορούμε να πάμε και μαγαζί. Κατά πόσο το μαγαζί θα μας βοηθήσει δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά εγώ τα αναφέρω, να υπάρχει και αυτό στο μυαλό μας. Οκ. Μια χαρά, πάμε στο item room. Και infestation, όταν μας χτυπάνε εμφανίζονται μύγες, οι οποίες μύγες κάνουν damage. Αυτό ή θα ήθελα να τα ανοίξω, αλλά θα το αφήσω. Ωραία, βοήθησε και ο εχθρός μας εδώ πέρα. Άλλα δύο νομίσματα. Λοιπόν, και έχουμε βρεθεί στα boss. Το οποίο τι σημαίνει ότι, αν θέλω μπορώ να πάω να παίξω στα boss. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Θα πάω να εξερευνήσω όλο τον όροφο. Ας μην τον αφήσουμε έτσι τον όροφο, κρίμα είναι. Ίσως μπορέσουμε και κάνουμε, βρούμε κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία θα κάνουν ένα πολύ καλό συνδυασμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε απλά αντίπαλους που αν περπατούσαμε θα μας δυσκολεύανε πολύ σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, πετώντας, κάνουμε τη δουλειά μας πάρα πολύ εύκολα. Ένα trinket ίσως. Οποιοδήποτε trinket δεν με πειράζει. Έλα. Η κάρτα είναι High Priestess, θα το χρησιμοποιήσω στο πρώτο boss. Διότι αν το χρησιμοποιήσω στη μαμά, το πόδι αντί να πέσει σε αυτήν, πέφτει σε μένα. Επειδή υποτίθεται η μαμά το ρίχνει το πόδι, οπότε θα το ρίξει στον εαυτό της. Ωραία. Τόσο απλά. Πάμε δεξιά. Μας μένει item room σίγουρα, το μαγαζί να το βρούμε. Να, γιατί όταν πετάς είναι πάρα πολύ καλό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Cube of Meat να κάνει ζημιά με τη σειρά του. Και κάπως έτσι τους κερδίζουμε πολύ εύκολα χωρίς να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι θα υπάρχει mini boss. Και καλά έκανα και φοβόμουν. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα μας πετάξει κάποιο κλειδί. Αυτό που ξέρει σίγουρα είναι να βγάζει και να ρίχνει βολές. Χάσε, πρέπει να χάσεις. Ένα κλειδί ρίξε. Ένα κλειδί, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα item room μας έμεινε και θα πάμε να παίξουμε με την μαμά. Α, και το άλλο που εννοείται. Οκ, ναι. Παράξενο και εκνευριστικό δωμάτιο, εκνευριστική αντίπαλη και αυτή. Πες οι αντίπαλοι, γι' αυτό φτιάχνουν για να είναι εκνευριστικοί. Πάμε προς τα κάτω. Οκ. Εχθρός με πολύ υγεία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να φοβηθούμε. Βόμβες έχουμε, το οποίο σημαίνει ότι πάμε πάρα πολύ καλά. 5 βολές θέλουν αυτοί. Ίσως το chemical pill να μην κάνει τόση διαφορά. Δεν ξέρω, ίσως είναι στο μυαλό μου. Τι θα ήθελα, να βρω άλλη μια κάρτα, αυτή που μας ανεβάζει τον damage, για να τη χρησιμοποιήσω στην μητέρα, στη μαμά, στη μάνα. Τέλος πάντων. Οκ. Ωραία, μπορούσαμε να φύγαμε τη ζημιά. Το θέμα είναι να πετύχουμε αυτό. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τον όροφο, να βρούμε και το τελευταίο item room. Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ακόμα αυτό ο εξελόροφος.
Μία φορά έτσι εδώ για το καλό. Αν ήταν μπλε καρδιά τότε θα το ευγνωμονούσα, αλλά σιγά μην ήταν. Ωραία, από βόμβες πάμε εξίσου καλά. Πάμε στο κλασικό σημείο εδώ πέρα που τους σημαδεύουμε όλους. Άλλες δύο βόμβες. Item room. Ακόμα το item room. Μια χαρά. Εύκολα. Και να που θα μας περισσέψει και κλειδί. Αυτό δεν το περίμενα. Και να το ότι πετάμε μας βοηθάει πάρα πολύ. Champion μορφή του Larry Junior. Ωραία, μας άφησε και μια μπλε καρδιά. Πάρα πολύ καλός. Και να το item room που τόσο πολύ θέλουμε. Και βλέπετε πως με ένα ή δύο αντικείμενα μπορεί να αλλάξει όλη η κατάστασή μας. Bobby Boom, Bobby Bomb μάλλον. Άλλες 5 βόμβες. Αυτό ήταν ό,τι πρέπει. Έχουμε τις βόμβες, πρέπει να τις χρησιμοποιούμε κιόλας. Άλλη εκνευριστική αντίπαλη. Εντάξει, αν δεν πετούσαμε θα ήταν πολύ πιο δύσκολη σίγουρα. Να δούμε να μας αφήσει κανένα τρίγκετ και πάλι δεν θέλει να μας αφήσει τίποτα. Βλέπω ένα κίνδυνο σεντούκι, το οποίο θα πάμε να ανοίξουμε σίγουρα. Τόσο εύκολα και άλλο κλειδί. Ας εμφανιστούν 2-3 σεντούκια. Οπότε τελευταίο δωμάτιο του ορόφου πριν τα bosses. Μια κάρτα, άσε μια κάρτα αυτή που λέγαμε. Δυστυχώς όχι. Θα πάμε να ανοίξουμε το κίτρινο σεντούκι και μετά θα πάμε να πολεμήσουμε την μαμά. Έχουμε όλων των ειδών τις καρδιές, κόκκινες, μπλε, λευκές. Και τι έχουμε, 2 of diamonds. Τώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή η κάρτα. Να χρησιμοποιηθεί μάλλον. Πρώτο boss, τι θέλουμε για πρώτο boss. Όχι war, όχι ρε παιδιά war. Εντάξει, παρόλα αυτά η High Priestess κάνει φοβερή ζημιά. Είναι από τις καλές κάρτες damage. Burn Penny. Από αυτή τη στιγμή και μετά έχουμε και τελειώσει τη δοκιμασία. Τερματίσαμε το τσάνι γιατί ξεκλειδώνει αυτό το Burn Penny. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να παίξουμε και την μαμά. Δεν θα μας εμποδίσει κανένας. Χρησιμοποιούμε και λίγο Cube of Meat. Okay. Δεν κάνουμε τόσο πολύ damage, έτσι. Παρ' όλα αυτά θα χτυπηθούμε λίγο, θα βγάλουμε και καμιά μίγα παραπάνω. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Ωραία. Δεν μας πειράζει, δεν δεχόμαστε ζημιά. Βγάζουμε τις μύγες. Έχουμε υγεία να ξοδέψουμε. Ωραία, και ξαναχάσαμε. Ίσως σε κάποιες περιστάσεις χρειάζεται να πέφτεις και λίγο πάνω στο boss. Και νομίζω πως άλλη μια φορά εάν πέσει θα κερδίσουμε. Α, ειδικά τώρα. Λογικά δεν δηλητηριάστηκε τώρα. Και λοιπόν τελειώσαμε μετά από 4 προσπάθειες μέσα σε 2 επεισόδια να τερματίσουμε το συγκεκριμένο challenge. Είμαι χαρούμενος που δεν θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.